Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον κύκλο ακαδημαϊκών ημερίδων και διαλέξεων του Ιδρύματος Ελληνισμού. Είναι μια ειδική βραδιά, θα έλεγα, απόψε, διότι όταν μου ζήτησε ο κύριος Αθηναίος, ο καθηγητής, να παραβρεθώ εδώ και να πω δύο λόγια και να παρουσιάσω την εκδήλωση και ρώτησα ποια είναι τα αντικείμενα, πραγματικά με αναστάτωσα. Διότι είναι θέματα γεωπολιτικής οικονομίας, είναι θέματα αρχαιολογίας και εφαρμοσμένης γεωπολιτικής. Λέω, αρχαιολόγος ποιος θα είναι, ποιος θα μιλήσει, μου λέει η κυρία Σουμπαλτζή. Με την κυρία Σουμπαλτζή έχουμε κάνει πολλές εκπομπές μαζί και έχουμε παρουσιάσει το έργο της, διότι έκανε μια φοβερή δουλειά. Μπαίνω κατευθείαν στην ουσία, μια φοβερή δουλειά. Χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από πουθενά. Προσωπικά τη γνώρισα τώρα, σήμερα, την κυρία Σουμπαλτζή. Κάναμε εκπομπές από το τηλέφωνο. Την έπαιρνα στο τηλέφωνο, έβγαινε στον αέρα, μιλούσαμε και τα λοιπά. Και πραγματικά με συγκίνησε το ενδιαφέρον της και η αγάπη της να βάλει χρήματα δικά της, χωρίς καμία επιχορήγηση από πουθενά, να βάλει χρήματα δικά της, να πάει στα σύνορα Λιβύης και Αιγύπτου, στην Όαση Σιούα και να αρχίσει να κάνει ανασκαφές. Για να βρει τι, το Μεγάλο Αλέξανδρο. Να βρει τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που όπως έχει πει και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ο Άνθιμος, αν βρεθεί, λέει ο τάφος, όταν βρεθεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα γυρίσουν όλα ανάποδα στον πλανήτη. Και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Λέω τώρα να το λέει ένας ιερέας αυτό το πράγμα για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έχει ιδιαίτερη σημασία. Και επειδή όλα αυτά τα θέματα, τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, είναι αλληλένδετα και με την αρχαιολογία, διότι έχουμε πρόσφατο παράδειγμα τις έρευνες που έγιναν στην Αμφίπολη. Έχω εδώ στα χέρια μου, όταν στην προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα, το Σάββατο και την Κυριακή, είπα από το ραδιόφωνο ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση και θα είμαι και εγώ εκεί μαζί και θα υπάρχει. Την άκουσε, την εκπομπή αυτή, κάποιος δεν είναι αρχαιολόγος, είναι ερευνητής νομισματολόγος. Ερευνητής νομισματολόγος, ο Αστέριος Τσίντσιφος, για όποιον δεν τον ξέρει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ερευνά και βρίσκει στοιχεία της ιστορίας μέσα από τα νομίσματα. Ποιος μπορεί να πει ότι ο Μέγα Αλέξανδρος ήταν στο πιανό? Όταν υπάρχουν νομίσματα με την κεφαλή του Αλεξάνδρου και με τον κεφάλα άλλα κτλ. Που λένε Αλέξανδρος επάνω, ελληνικά πράγματα. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος ερευνά και βρίσκει ιστορικά στοιχεία μέσα από τα νομίσματα. Ο οποίος μου είπε κάτι συγκλονιστικό. Τώρα θα σας πάρω 5-10 λεπτά και μετά θα πάρει τον λόγο ο καθηγητής ο κύριος Αθωνιός και η κυρία Σουμπαλτζή. Μου λέει, έχω κάνει μια μηνυτήρια αναφορά προχθές στον εισαγγελέα των Σερών. Έχει κάνει και ένα σύλλογο που λέγεται Όμιλος Φίλων για την Ανάδειξη της Αρχαίας Αμφίπολης Αμφιπολίτες. Έτσι λέγεται ο σύλλογος. Πήγανε, λέω, τι μηνυτήρια αναφορά. Μου λέει, φόρτωσαν όλα τα αρχαία, ό,τι βρήκανε μέσα, τα ευρήματα, όλα στον μέχρι εκεί που έφτασαν στις ανασκαφές, στην έρευνα. Τα φόρτωσαν σε νταλίκες, τα πήγαν στο αεροδρόμιο της Καβάλας, τα φόρτωσαν σε ένα C-130 και χάθηκαν τα ίχνη του C-130 έκτοτε. Πού πήγαν αυτά τα αρχαία? Και εδώ πάω σε αυτό που λέει ο καθηγητής ο Αθηναίος, ότι η αρχαιολογία και η γεωπολιτική είναι συνδεδεμένα. Διότι επρόκειτο να γίνει και η συμφωνία αυτή που έγινε στις Πρέσπες. Και δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτε που να θυμίζει Αλέξανδρο, Φίλιππο κτλ. Τα μάζεψαν λοιπόν και θα δείτε πώς όλα αυτά παντρεύονται μεταξύ τους. Όλα αυτά. Διότι όταν η κυρία Σουμπαλτζή έφτασε σε ένα σημείο που για μένα έκανε ένα λάθος ότι το ανακοίνωσε και τότε ξύπνησαν κάποιοι, ακόμα και από την Αθήνα,
και την κάλεσαν να έρθει στην Αθήνα, ενώ δεν είχε καμιά δουλειά. Εγώ δεν τους άκουγα, με καλούσε εμένα ο Σουμίτης και μου λέει, έλα, ενώ έχω βάλει εκεί, όποιος ήταν τότε, έχω βάλει τα λεφτά στη τσέπη μου και κάνω μόνος μου έρευνες, αν με καλούσε και δεν θα πήγαινα. Κυρία Σουβαλτζή, σοβαρή, πειθαρχημένη, νομοταγής και λοιπά, σου λέει, ο Πρωθυπουργός είναι, θα πρέπει να πάω. Και το τι της είπανε θα σας τα πει η ίδια. Εδώ λοιπόν έχω την μηνυτήρια αναφορά για τα ευρήματα όλα της Αμφίπολης που λέει τα εξής, ζητάει από την επιδόθηκε λέει αξιότιμη κυρία Εισαγγελέα 25 έκτου του 10 που έχουν πάει. Εγώ θα δώσω το λόγο στον καθηγητή κύριο Αθηναίο, διότι είναι άλλες 4-5 σελίδες, δεν θέλω να σας κουράσω και θα δούμε πως όλα αυτά έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία, τίποτα απολύτως. Ούτε τα αρχαιολογικά ευρήματα, ούτε ακόμα και η τεχνητή οικονομική κρίση που βιώνουμε ήταν μέρος του προγράμματος να φτάσουμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν τις ημερίδες προεδρεύει δημοσιογράφος, ο οποίος έχει κάνει και ρεπορτάζ για την κυρία Σουβαλτζή, ήξερα ότι θα φέρετε τεκμηρίωση για αυτά που θα πούμε και όχι απλώς μια καλησπέρα. Κύριε Πρέσβη, καλησπέρα σας. Κύριοι συνάδελφοι, κύριοι καθηγητές, καλώς ορίσατε. Χαιρετώ την ελληνική δικαιοσύνη που είναι παρούσα. Χαιρετώ τις ένοπλες δυνάμεις που είναι παρούσες. Έτσι, και οι τρεις κλάδοι. Χαιρετώ τους δικηγόρους. Και ας κλείσω, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε δύο ώρες, γιατί όλοι εδώ είστε ένας και ένας, είμαστε ένας και ένας. Χαιρετώ όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Εμείς την αγαπάμε την Ελλάδα και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει. Η βραδιά είναι της Δόκτωρος Σουβαλτζή. Εγώ θα χτυπήσω δύο πινελιές για τεκμηρίωση, όπως και ο αγαπητός μου ο Κώστας Ουίλς. Εδώ θα έλεγε κανείς, και εδώ όλοι οι συνάδελφοι επιστήμονες, αλλά την αλήθεια την ψάχνουμε όλοι μαζί, το έργο και το λειτουργήμα που διακονούμε, δύσκολη δουλειά η αλήθεια, δύσκολο πράγμα, είτε είσαι ερευνητής, είτε είσαι λειτουργός της δικαιοσύνης, είτε είσαι στην πολιτική, δύσκολα τα πράγματα. Το κακό είναι ότι η επιστήμη δεν είναι κι αυτή ελεύθερη, έξω από τις πιέσεις και τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Μέσα λοιπόν σε μια κοινωνία όπου παρά τις προσπάθειές μας η γεωπολιτική και τα συμφέροντα επιβάλλουν το τι είναι αληθές και τι δεν είναι, θα μπορούσε κανείς να δώσει και στην επιστήμη μια ελπίδα ότι μα εδώ θα υπάρχουν τεκμήρια, ναι, αλλά αυτά δεν δημοσιοποιούνται ή παραβιάζονται. Όταν, αφού έγραψα τη διατριβή μου, μου έδωθε μία εντολή να γράψω για την πολιτική δυναμική της Ελλάδος. Έλληνας ήμουν, οι Αμερικάνοι υπέδωσαν ή θέλησαν κάποιοι, όχι όλοι οι Αμερικοί, ότι θα μου αναθέσουν να γράψω κάτι στα political dynamics in Greece. Έκατσα, το έγραψα, εκδότης Prentice Hall. Βαριά εκδοτική βιομηχανία, σοβαρός εκδότης. Πήρα την αδειούλα μου από το Case Western Reserve, ήρθα στην Ελλάδα, έκανα τον νομάρχη και με την καρδιά μου δεν μετανιώνω για τίποτα από ό,τι έκανα. Δεν πειράζει, τάγκερ δεν έβγαλα, αλλά έβγαλα την αγάπη και την εκτίμηση των φίλων μου και αυτό μου φτάνει. Αυτό είναι ο θησαυρός, ολονόμος. Και το λέω γιατί όλοι με αυτές τις αρχές κινούμεθα που είμαστε σε αυτή την αίθουσα και γι' αυτό πέστε πάντα το σαν εξομολόγηση. Γυρνώντας πίσω στην Αμερική, ζήτησα να δω ένα δοκίμιο. Λέω, παιδιά, αφού δεν έχει εκδοθεί ακόμα το lexicon of political dynamics in Europe, να το δω τι έγραψα, τέλος πάντων. Μου τα μπερδεύανε, το αργούσανε, το κάνανε, το δίνανε, έστειλα εξώδικο τελικά και βλέπω ότι η πρώτη παράγραφος είχε αλλάξει εντελώς. Εντελώς είχε αλλάξει η πρώτη παράγραφος. Φυσικά με το όνομά μου, Ακαδημαϊκός, Governor of the State of την Ελλάδα
Και από κάτω ήταν μία παράγραφος που θα την έγραφαν πάρα πολύ καλά αυτοί που προετοιμάζανε τις πρέσπες. Μήπως σε λεπτομέρειες καταλαβαίνετε τι έγραφε. Ότι εγώ υποτίθεται ότι είχα βρει Μακεδόνες, ότι είχα βρει όλα αυτά τέλος πάντων που ούτε στο άγγλωμά του δεν θέλω να τα πω. Αυτό φυσικά δεν το άφησα να δημοσιευθεί με το όνομά μου, το δημοσίευσαν όμως με άλλο όνομα. Όλο το κείμενο. Δεν υπάρχει Ανδρέας Αθηναίος με ό,τι βαρύτητα θα έδινε στο κείμενο υπογραφή ενός ακαδημαϊκού και ενός κυρίως νομάρχη των συνόρων, έτσι. Διότι τότε ήμουν νομάρχης της πρωτείας, από εκεί γύρισα στην Αμερική. Φαντάστε λοιπόν ένα κείμενο στα αγγλικά, σε ένα βαρύ εκδοτικό οίκο, το οποίο θα έλεγε με την υπογραφή του νομάρχη της πρωτείας, νομαρχία Μεθορίου, έτσι, ότι εδώ έχουμε όλα αυτά που παίζουν αυτές τις μέρες αυτό το παιχνίδι. Γιατί παίζεται αυτό το παιχνίδι και γιατί προσπάθησαν να εμποδίσουν την εξαίρετη δόκτωρα Σουβαλτζή. Ποιο είναι το διακύβευμα. Γιατί όλοι, και αξίζει να δούμε τι βρήκε και πού την σταματήσανε, εκείνη θα μας πει, θα μας μοιράσει τη σοφία της απλόχερα απόψε, αλλά αυτό που εμείς που συζητάμε μεταξύ μας έχουμε συνειδητοποιήσει πια και είναι ξεκάθαρο, ότι αυτό που υπάρχει και ενοχλεί η μεγάλη σύγκρουση είναι η σύγκρουση μεταξύ δομικής κοινωνίας, μεταξύ μιας προκάτ κοινωνίας και μιας κοινωνίας πολιτισμού. Είναι η σύγκρουση μεταξύ πολιτισμού και κουλτούρας. Είναι η σύγκρουση μεταξύ behavioral societies, κοινωνίες με προκατασκευασμένες συμπεριφορές χωρίς περιεχόμενο και κοινωνίες, γιατί βλέπω και την συνάδελφο την Τόξα Νετροπούλου που έχει μελετήσει πολύ την Περσία, έτσι, οι οποίες δίνουν μία οντότητα στον άνθρωπο. Η ελληνικότητα που βάλετε, βάλετε για ένα συγκεκριμένο τρόπο και λόγο. Για ένα συγκεκριμένο λόγο βάλετε η ελληνικότητα. Δεν βάλετε γιατί κατά τους αγιογράφητους η μισή πρέσπα είναι από εδώ και η άλλη μισή είναι από εκεί και όλες οι κουταμάρες που λένε είναι γνωρίζοντες ούτε το δημοτικού τη γεωγραφία. Γιατί δεν αγάπησαν ποτέ την πατρίδα τους και δεν έμαθαν και την τελευταία λακκούβα όπως τη μάθαμε εμείς. Δεν είναι εκεί η φασαρία, διότι η διέξοδο στην ελεύθερη ζώνη της Θεσσαλονίκης υπήρχε, την είχαν πάντα. Ενοχλεί η ελληνικότητα. Ενοχλεί το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο πολιτισμός ο ελληνικός που μετέφερε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Οικουμένη ήταν οντολογικός πολιτισμός. Δεν σκλάβωσε, δεν ήταν δικτάτορας. Χθες είχε η ΕΡΤ μια πολύ ωραία εκπομπή στη Φλέσσα στα Άκρα που εξηγούσανε τα παιδιά του Ρένου του Αποστολίδου πώς ήταν η πολεοδομία της αρχαιότητος ότι ο Αλέξανδρος έβαλε πόλεις οι οποίες πολεοδομικά είχαν το θέατρό τους, είχαν τους χώρους τους όπου οι άνθρωποι συναντιόνται, μιλάνε, έχουν επαφή μεταξύ τους. Δεν είναι κινούμενα σχέδια, δεν είναι μηχανήματα. Αυτό λοιπόν είναι η ελληνικότητα. Ο οικουμενισμός της ελληνικότητας που δεν έχει καμία σχέση με την παγκοσμιοποίηση που θέλει κινούμενα σχέδια και μηδενισμένους ανθρώπους. Και γι' αυτό όταν λέμε δεν φοβόμαστε αυτούς που δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, βεβαίως και δεν τους φοβόμαστε, όπως δεν τους φοβήθηκε ο Αλέξανδρος. Γιατί και όταν λέμε Έλληνα είναι αυτός που μετέλαβε της ελληνικής παιδείας, δεν εννοούμε ότι πέρασε από ένα κτίριο δημοτικό σχολείο και του δώσανε ένα χαρτί. Εννοούμε ότι κατάλαβε ότι η ζωή είναι οντολογική υπόσταση. Κατάλαβε τον άνθρωπο που ζει μέσα από αξίες και έννοιες που τις εφαρμόζει μέχρι τελευταία δρανή δοσέματος, που εκφράζεται με την ψυχή του και την καρδιά του. Αυτή είναι η ελληνικότητα. Και αυτό δεν αρέσει στις εξουσίες που θέλουν να μετασχηματίσουν τον άνθρωπο σε μια δομική κοινωνία, είτε αυτός είναι Ιορδανός, είτε αυτός είναι Έλληνας, είτε αυτός είναι Ιρανός, είτε είναι οτιδήποτε στον κόσμο. Δεν αρέσει ο άνθρωπος. Δεν αρέσει αυτό που είπαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ότι το σημαντικότερο, πολλές αναζητήσεις στη ζωή, είναι σημαντικότερο ο άνθρωπος, όπως είπε ο Σοφοκλής. Αυτό είναι που ζούμε. Αυτή είναι η επίθεση. Γι' αυτό ο πολιτισμός στην Ελλάδα κυνηγέται,
Γι' αυτό η έρευνα στην Ελλάδα, ενώ και οικονομικά για κάθε μία νομισματική μονάδα που επενδύεται έχει απόδοση 17, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό έχουμε μία πραγματικότητα όπου το σύστημα προσπαθεί να σταματήσει τα πάντα. Αυτή είναι η οικουμενική διαμάχη που ζούμε. Να εξαφανιστεί η οντολογική κοινωνία, ο οντολογικός άνθρωπος που υπάρχει, homo sapiens, αυτός που υπάρχει μέσα από την ψυχή του και εκφράζεται και υποστηρίζει αξίες και έννοιες. Αυτό πρέπει να εξαφανιστεί και γι' αυτό η γεωπολιτική φροντίζει να παίζει αυτά τα παιχνίδια και γι' αυτό εμποδίζει. Ζούμε η γεωπολιτική και οι μηχανισμοί της προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν την εξαφάνιση της ανθρωπιστικής κοινωνίας, εμφανίζουν ή εξαφανίζουν αλήθειες. Και όσο το συνειδητοποιούμε ότι σε αυτό το επίπεδο είναι η σύγκρουση και όχι σε άλλο και όχι αν η βιομηχανία θα παράγει ή τα νούμερα κτλ. Οι Έλληνες δεν είμαστε ποτέ άνθρωποι των αριθμών. Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι των ενιών και των αξιών. Αυτό που είναι μπροστά μας είναι ο οντολογικός άνθρωπος, η οντολογική κοινωνία. Και για την καταστροφή της, αυτοί που τη θέλουν, φροντίζουν στο γεωπολιτικό παιχνίδι να σταματούν τις αλήθειες. Κυρία Σουβαντζή.